μητέρα των μαχών. Ναι. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτά τώρα. Η μεγάλη μάχη που δίνουμε αυτή την περίοδο προφανώς δεν είναι σε μια συζήτηση στη Βουλή και είναι η προσπάθειά μας να βγάλουμε την πατρίδα από τα μνημόνια. Αυτή θα έλεγα ότι είναι η μητέρα των μαχών αυτής της περίοδου για την Ελλάδα. Τη δίνει η κυβέρνησή μας με τον λαό μας και νομίζω ότι θα βγούμε από τα μνημόνια τελικά. Ξέρετε, δεν θα βγούμε από τα μνημόνια επειδή πλησιάζει ο Αύγουστος του 18. Θα βγούμε από τα μνημόνια γιατί αυτό το πράγμα χρειάζεται σχέδιο και το είχαμε. Χρειάζεται διάθεση για συγκρούσεις στα πλαίσια αυτού του σχεδίου τόσο μέσα στην πατρίδα όσο και στο εξωτερικό και τις κάναμε και είχαμε τέτοιες συγκρούσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα χρόνια δεν λυπηθήκαμε ούτε την προσπάθεια ούτε στενοχωρηθήκαμε που συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια. Δεν μου λέτε, κύριε Ιγουμενίδη, λοιπόν, θα βγούμε από τα μνημόνια. Μισό λεπτό. Είναι η μάχη των μαχών. Επειδή όνειροζόμουν, με ξυπνάτε. Με συγχωρείτε, δεν λυπηθήκατε. Εμάς μας λυπηθήκατε τον κόσμο με την υπερφορολόγηση και το τι γίνεται. Κοιτάξτε. Είναι προφανές ότι πήραμε μέτρα τα οποία ούτε τα θέλαμε, ούτε τα σχεδιάζαμε αρχικά. Δεν ήταν ότι είπαμε ψέματα ή αποκρύψαμε τα μέτρα αυτά. Αυτό το οποίο μεσολάβησε αυτά τα χρόνια στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας ήταν η πολιτική ήττα που είχαμε. Δεν είπε δηλαδή ψέματα ο Τσίπρας για να υφαρπάξει την ψήφο των πολιτών. Είπε την αλήθεια, μεσολάβησε μια πολιτική ήττα για την οποία και λόγω της οποίας πολύ καλά έκανε κατά τη γνώμη μου και ζήτησε την γνώμη και την ετοιμιγορία του λαού μας για να προχωρήσει. Μάλιστα. Με βάση ένα αλλαγμένο σχέδιο. Άρα κατά αυτό και για διάφορα πολλά που ακούγονται σχετικά με το θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Άρα κατά τη γνώμη σας σήμερα η αντιπολίτευση προεξάρχουσας της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να αλλάξει την αφήγηση και για σας δεν είναι ένα θέμα όταν έχει αποφασίσει η Βουλή και διαχρονικά οι κυβερνήσεις μετά τα σκάνδαλα των εξοπλισμών ότι τέλος οι μεσάζοντες. Απευθείας στα κράτη δεν είναι ένα θέμα. Θα ήθελα να σας πω το εξής λοιπόν. Γιατί ψάχνει να βρει σκάνδαλα και ιστορίες. Το πρώτο είναι ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνησή μας με την κοινωνία να βγάλουμε την πατρίδα από τα μνημόνια, ουσιαστικά όλα τα αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας αποτύχαν. Δεν έκλεισε η αριστερή παρένθεση που έλεγε ότι θα έκλεινε. Έκλεισε η αξιολόγηση που έλεγε ότι δεν θα έκλεινε. Θα κλείσει η αξιολόγηση που φωνάζει ότι δεν θα κλείσει. Αντιλαμβάνεστε ότι γιατί το κάνει λοιπόν, γιατί ψάχνει σκάνδαλα. Θα δούμε αν είναι αλήθεια ή τι στέκει από όλα αυτά. Γιατί το ψάχνει. Πρώτα απ' όλα για να καλύψει τη ζήμια της πολιτικής της. Δεύτερο, για αυτό που λέτε μητέρα των μαχών, σιγά τώρα. Σιγά τώρα τη συζήτηση. Αν θέλετε την άποψή μου, ποτέ δεν είχα ασχοληθεί με τα σκάνδαλα και δεν έχω πάρει ποτέ θέση για αυτά. Ναι. Γιατί δεν τα θεωρώ σημαντικό. Ναι, εντάξει, μισό λεπτό κύριε Ιγουμενίδη, αν μου επιτρέπετε. Το σιγά τη συζήτηση θα μπορούσε να το πει ο καθένας αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν ζητούσε την αναβολή της Παρασκευής για να είναι παρόν τη Δευτέρα. Δεν είναι σιγά. Θέλω να πω ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας η συζήτηση ότι έπιανε ομίδα στα χέρια του γινόταν χρυσάφι, έτσι δεν είναι. Ό,τι πιάνουν στα χέρια τους το κάνουν σαν τα πολιτικά τους μούτρα. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Θα είναι μια αρρωστημένη συζήτηση, εικόνα και ομοίωση μιας αρρωστημένης πολιτικής, εικόνα και ομοίωση μιας αρρωστημένης αντιπολίτευσης. Όταν δεν έχουν τι να πούνε και ποια διέξοδο πολιτική ουσιαστικά να προτείνουν στην Ελλάδα, όταν όλα τα πολιτικά τους αφηγήματα έχουν αποτύχει, ουσιαστικά προσπαθούν να εκφυλίσουν τη συζήτηση. Γιατί, πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχουν πολιτική πρόταση. Δεύτερο, κατά τη γνώμη μου, γιατί και θα είναι μια τέτοια αρρωστημένη συζήτηση από την πλευρά τους, γιατί ο κόσμος θέλουν να συγχαθεί όχι απλά την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την πολιτική με ήττα και τους πολιτικούς στο σύνολό τους. Αποθανέτω η ψυχή μου τρόπον την άμετα των αλλοφύλων. Αφού εγώ χάνω, ας χάσουν όλοι. Έχετε την αίσθηση ότι επιχειρείτε πλήγμα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ως συγκυβερνήτη σε μια προσπάθεια να τρίξει η κυβερνητική αυτοδυναμία ή αν κατατεθεί πρόταση μομφής και καλυφθεί ο κύριος Καμένος από την κυβερνητική πλειοψηφία να σας χρεώνουν πακέτο πια και για τις δράσεις του κυρίου Καμένου κυβερνήτη. Όταν δεν έχουν ουσιαστικά πολιτικά επιχειρήματα για να αντιμετωπίσουν την πολιτική της κυβέρνησης προσπαθούν μέσα από τέτοιους δρόμους να χτυπήσουν την κυβερνητική πλειοψηφία. Αλλά θα έλεγα ότι είναι και ένα άλλο. Είναι μια κίνηση αντιπερισπασμού. Εγώ δεν σας λέω ο πρόεδρος του κόμματος. Ναι. Εγώ,
που σε τελική ανάγκη να πω τον εαυτό μου, ο τελευταίο στροχό τη αμάξη. Ή αν το θέλετε, ένα απλό μέλο του ΣΥΡΙΖΑ να βρισκόταν η γυναίκα του με αυτό εταιρεία στο εξωτερικό. Πού θα στεκόμασταν, θα είχαμε σταματημό όλοι μα, όλοι μα. Όχι μόνο ο συγκεκριμένο. Άρα λέτε ότι είναι αντίπραξη. Δεν σα λέω ο Ρήγα, δεν σα λέω ο γραμματέα του κόμματο. Ναι. Α πάρουμε τον γραμματέα τη νομαρχιακή του Ηρακλείου. Αν έβρισε ο εισαγγελέα τι συνομιλίε του με υπόλογου του κοινού ποινικού δικαίου, θα μπορούσε να σταθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο. Άρα λέτε ότι είναι αντιπερισπασμό στην ουσία. Και, μα, όλα παίζουν. Η γύμνια τη πολιτική και ο τρόπο να την καλύψουν, η ανεπάρκεια τη πολιτική του πρόταση και ο τρόπο να την καλύψουν, η προσπάθεια μέσα από τέτοιου δρόμου να χτυπήσουν την κυβερνητική πλειοψηφία, η προσπάθεια αντιπερισπασμού σε θέματα για τα οποία είναι υπόλογοι και εξακολουθούν να μην μιλάνε. Όλα παίζουν. Αλλά εντάξει, το τραγικό και το δραματικό ύφος, η μητέρα των μαχών και διάφορα τέτοια δεν βοηθάνε σε ψύχρεμη αντιμετώπιση της κατάστασης. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι έτσι, πέρα από το ότι δεν βοηθάνε δεν είναι και έτσι. Δεν είναι η αντιπαράθεση να συζητάμε περί άλλων. Να έρθουμε στην ουσία της. Η ουσία είναι πώς θα βγάλουμε την πατρίδα από τα μνημόνια. Η ουσία είναι πώς επιτέλους θα αρχίσει να αναπτύσσεται αυτή η πατρίδα, πώς οι προσπάθειες και οι κόποι και οι θυσίες των εργαζομένων, γιατί δεν τη βγάζουμε μόνοι μας, τη βγάζουμε με την κοινωνία και τη βγάζουμε με μέτρα που είχαν την ανοχή και τουλάχιστον την ανοχή της κοινωνίας. Το θέμα λοιπόν είναι εδώ που έχουμε φτάσει, πώς θα ανταποδώσουμε στην κοινωνία αυτό που πρέπει να της ανταποδώσουμε, αυτό που της αξίζει, στην χώρα μας αυτό που της αξίζει. Όταν εδώ δεν μπορούν να απαντήσουν, δεν μπορούν καν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, περί άλλων τυρβάζουν. Πάω στην καθημερινότητα λίγο, κύριε Ιγουμενίδη, και θέλω να σας ρωτήσω αν προτίθεστε εσείς και άλλοι βουλευτές να ζητήσετε περαιτέρω διευκρινήσεις και ελαστικότητα, αφού υπάρχουν διευκρινήσεις, ως προς το κοινωνικό μέρισμα, διότι από το πρωί παρατηρείτε το εξής επισήμως φαινόμενο. Υποβλήθησαν 23.000 αιτήσεις την πρώτη μέρα λειτουργίας της περίφημης ιστοσελίδας, κόπηκαν οι 14.000, εγκρίθηκαν οι 9.000 και οι 14.000 που κόπηκαν λόγω λαθών ή γιατί στα περίφημα κουτάκια δεν έχει λάβει υπόψη της η κυβερνητική υπουργική απόφαση διάφορες υποκατηγορίες για τους ανέργους και πάει λέγοντας. Ξέρετε, προφανώς αν είναι τα πράγματα όπως μου τα λέτε, δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, κύριε Σαχίν. Προφανώς και θα το ζητήσω διευκρινήσεις. Δεν ξέρω τι έγινε, δυστυχώς από το πρωί είμαι σε κάποιες σκέψεις και τώρα βγήκα από εσείς για να σας μιλήσω και δεν έχω υπόψη μου τη σημερινή επικαιρότητα. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τετάρτη ξεκινάνε ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Και ο πολλής κόσμος λέει, αυτό είναι το πράσινο φως για να μπει χέρι στην πρώτη κατοικία, κύρια. Όχι. Είναι πάντως και εδώ έχουμε κάποιες πλευρές που θέλουν μια διευκρίνηση, αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Θέλουν, λέτε, πλευρές διευκρίνησης του ηλεκτρονικού. Παρακολούθησα και εγώ κάποια νέα από την δισεογραφία, ότι δεν ξέρω πόσο ισχύουν όμως, παρά το ότι εμείς έτσι ψηφίσαμε, δεν καλύπτονται μέχρι 300.000 κατοικίες. Δάνεια και κάτι τέτοια που σας λέω έτσι μια πρόχειρη ματιά σήμερα το πρωί στην δισεογραφία πριν μπούμε στις σκέψεις απασχολημένους που δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή.